και να προστατεύετε τη δημόσια, τη δημοτική περιουσία. Ο συνολικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που σας έχει ορίσει πλέον ο καλλικρατικός νόμος, κύριε Δήμαρχε. Καταθέτω ενώπιον σας τον προϋπολογισμό του ελληνικού κράτους, τον νόμο 4444, είναι η κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017. Αναφέρει ως πιστωτικά έσοδα 563 δισεκατομμύρια. Το καταθέτω, πάτε το και θέλω να σας κάνω μία ευθεία ερώτηση, εάν εμείς ήμασταν πιστωτικοί ως Δήμα, ως Δήμος, είναι ποτέ να ήμασταν ελεήμονες στο εξωτερικό? Αυτή είναι η ερώτηση το ένα. Έχω την απάντηση, μάλλον, τα πρακτικά του ηλεκτρικού συνεδρίου, την έκθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου από 16 Νοεμβρίου του 2016, η οποία έχει ερωτήσει τον ΟΔΙΚ για ποιο λόγο φαίνονται αυτά τα πιστωτικά, τα απρόβλεπτα, και η απάντηση του ΟΔΙΚ λέει δεν είναι. Ορίστε. Λέει απρόβλεπτα πιστωτικά. Γιατί οι προηγούμενοι προϋπολογισμοί. Ναι, συγγνώμη, είναι λίγο δίλεπτο και δεν έχω την παρέα λεπτό για να συμφωνήσω στους προηγούμενους προϋπολογισμούς. Αναφέρονται δίλεπτα να μοιράζουν στους νομικούς συμβούλους. Το ελεκτικό συνέδριο, το ελεκτικό συνέδριο αναφέρει ότι είναι άμεσα ρευστά δραχυπρόθυμα και εσωτερικό. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Και ένα δεύτερο. Ευχαριστούμε κύριε Ταγκούλη, έχετε περάσει το πρόβλημα. Και στους χώρους μας το πάνε. Αφήστε τα, να μοιράζουν. Άλλο ένα άλλο νόμο είναι πίσω. Να το δούμε. Αναφέρατε ανεξάρτητο αρχή του δημοσίου μεσόδου. Να το καταθέσουμε και να το κληθούμε σε μια επόμενη δημοτική. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ.